Ας υποδεχτούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πατέρα Δημήτριο. Καλημέρα. Καλημέρα, πάτερ μου. Καλημέρα, Χρήστο. Πού βρισκόμαστε? Πού βρισκόμαστε? Θα έχουμε δεύτερο κύμα? Θα έχουμε μια νέα πανδημία? Τι μορφή θα είναι αυτή? Τι μορφή θα έχει αυτή η πανδημία? Θα μας έρθει σύντομα? Θα αργήσει? Τι γίνεται? Βλέπουμε ότι δεν είχε και μεγάλη διάρκεια η δημοσιογραφική μοναξιά μας. Είχαμε μείνει ολομόναχοι πριν 1,5 μήνα να συζητάμε αυτά τα θέματα, το οποίο σχεδόν είχε ξεχαστεί στην ειδησιογραφία. Βρισκόταν στο περιθώριο και όποιος τολμούσε να μιλήσει για τον κοροναϊό ενοχλούσε. Ναι. Εμείς όμως επιμείναμε, γιατί ξέραμε ότι ο ιός είναι εδώ και παραμένει ισχυρός και ενεργός και θα εμφανίσει πάλι αυτή τη μορφή της επίθεσης μέσα στην κοινωνία, μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και κοινότητα. Mm-hmm. Πάντως ο ιός αυτός, βρισκόμαστε στο τέλος της πρώτης πανδημίας, ας κάνει αυτά τα κρούσματα, δεν είμαστε σε μια δεύτερη, δεν έχει ξεκινήσει η δεύτερη φάση. Βρισκόμαστε στην ουρά της πρώτης πανδημίας, αλλά δυστυχώς επειδή πολλοί από εμάς αντί να τηρούν τα μέτρα με μεγάλη, θα λέγαμε, προσήλωση και αφοσίωση, δημιουργούσαν συνθήκες φιλοξενίας του ιού, με συνέπεια να δημιουργηθούν αυτές οι αιστείες με τα πολλά κρούσματα. Πάντως ο ιός βρίσκεται σε μια φάση, θα λέγαμε, αποδρομής για την πρώτη πανδημία. Δεν έχει έρθει το δεύτερο κύμα ακόμα. Και πρέπει να τρέξει πράγματι η επιστημονική κοινότητα, mm-hmm. όλες τις διαδικασίες και διεργασίες, ώστε το εμβόλιο να βρίσκεται σε φάση προσφοράς και διασποράς μέσα στην ανθρώπινη κοινότητα στις αρχές του Δεκεμβρίου, τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Και επαναλαμβάνω να μην ακούμε αυτή την καταστροφολογία, το εμβόλιο θα έρθει μετά από 2 χρόνια. Είναι αστείο δηλαδή αυτό να το ακούμε. Mm. Γιατί τότε θα αντιμετωπίσει έναν άλλο ιό, όχι τον ιό αυτό που έχουμε. Ναι, σωστά. Αυτό το έχετε τονίσει και εσείς επανειλημμένα εδώ στην εκπομπή. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι μια ερώτηση θα ήταν και αυτή, με ναι. προλάβατε δηλαδή. Για ποιον λόγο ακούγεται αυτό, δηλαδή... Αυτό δείχνει, πρώτα δείχνει άγνοια. Mm-hmm. Δείχνει άγνοια και δεν θέλει αυτός που ερωτάται να μπει στα θέματα του εμβολίου. Θέλει να αποφύγει να συζητήσει αυτά τα θέματα, τα οποία είναι πολύ λεπτά και αυστηρώς επιστημονικά. Και για να το αποφύγει, λέει ότι ας μην το συζητήσουμε τώρα, θα αργήσει πάρα πολύ το εμβόλιο. Πιστεύω ότι η μοναδική σκοπιμότητα είναι αυτή. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Θέλει να υποβαθμίσει τη δύναμη του εμβολίου και να ανοίξει σε κάποια αντιεμβολιαστική κίνηση. Δεν θέλω να το δεχθώ αυτό, γιατί το λένε επιστήμο, παντού είναι επιστήμονες, mm-hmm. δίνουν αυτή την απάντηση, την οποία άκουσα και χθες σε ένα δελτίο ειδήσεων, ότι το εμβόλιο θα είναι στην ανθρώπινη κοινότητα μετά από 3 χρόνια. Αστιότητες αυτά. Επίσης η εταιρεία Moderna, από την οποία επιμένουμε εμείς από το Μάρτιο, ακούστηκαν mm-hmm. πολλές εταιρείες και πολλές προσπάθειες. Πρέπει να πούμε ότι όλες οι προσπάθειες για το εμβόλιο είναι κάπου 200. Δεν είναι μόνο μία. Εμείς όμως επιμείναμε σε αυτή την προσπάθεια, η οποία ήταν η πιο αυστηρός επιστημονική, η πιο σαφής και η πιο συνεπής. Η εταιρεία Moderna έχει μπει στο μεγάλο πλέον πληθυσμό των 30.000 εφελοντών και εκεί θα φανεί πλέον η δύναμη του εμβολίου. Δίνει αυτά τα 100 mg του RNA του ιού, το χορηγεί mm-hmm. και θα δούμε τα αποτελέσματα. Αν είμαστε στο τελικό στάδιο δηλαδή. Ναι, βεβαίως. Μετά θα περάσει πλέον στην κλινική καθημερινότητα το εμβόλιο μετά από αυτή την προσπάθεια. Mm-hmm. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι και να βοηθήσουμε τον κόσμο να το καταλάβει, θα δώσουμε ένα μότο για να καταλάβουμε τι είναι εμβόλιο. Mm-hmm. Εμβόλιο είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει απόλυτη εξειδίκευση και καθόλου εξατομίκευση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το εμβόλιο στρέφεται κατά του στελέχους του ιού το οποίο κάνει την πανδημία και μόνο αυτό το στέλεχος, μια παραμικρή αλλαγή, μια, όπως λέμε, αντιγονική μετατόπιση, όπως λέμε στην επιστήμη, mm-hmm. δηλαδή μια μικρή αλλαγή στο αντιγόνο που χρησιμοποιείται, θα το αχρηστεύσει. Άρα έχουμε απόλυτη εξειδίκευση. Αυτό πρέπει να το έχει υπόψη του ο κόσμος, ο οποίος θα κληθεί να κάνει το εμβόλιο, αλλά και καθόλου εξατομίκευση. Με αυτή την έννοια ότι το εμβόλιο δεν είναι φτιαγμένο για τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, αλλά για όλο το γενικό πληθυσμό. Και πρέπει να ξέρουμε ότι ο καθένας από εμάς έχει ένα διαφορετικό νοσοποιητικό σύστημα. Και για να βοηθήσουμε τον κόσμο να το καταλάβει αυτό και τους ακροατές μας, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένας τύπος που δείχνει πώς φτιάχνουμε τα αντισώματά μας.
Ο τύπος αυτός είναι τρία γράμματα αγγλικά, το V, το J και το D, που σημαίνει ότι ένα ντύσμα φτιάχνεται από τρεις δεξαμενές γονιδίων, οι οποίες δεξαμενές ποικίλουν από άτομο σε άτομο. Η πρώτη είναι η επιδεξαμένη variable, δηλαδή τις ποικιλίες, το joy της σύνδεσης και το divergent της απόκλησης, που σημαίνει ότι από τρεις δεξαμενές διαφορετικών γονιδίων γίνονται διαφορετικοί συνδυασμοί. Έτσι το κάθε άτομο έχει και διαφορετική και διαφορετικά αντισώματα. Άρα το εμβόλιο δεν θα προκαλέσει τα ίδια αντισώματα σε όλους. Δεν θα είναι σε όλους εξουδετερωτικά κατά του ιού. Δεν θα είναι το ίδιο τις ίδιες συγγένειες. Οπότε ο κόσμος πρέπει να περιμένει τα εξής αποτελέσματα όταν θα γίνει το εμβόλιο. Ότι πρέπει να παραμείνει σταθερός ο ιός, πράγμα λίγο δύσκολο και φοβίζει από την επιστήμη, οπότε το εμβόλιο απευθύνεται σε ένα σταθερό ιό, που ο κοροναϊός μόνο σταθερός δεν είναι. Και δεύτερον, να μην περιμένει ότι το εμβόλιο θα αντιδράσουν όλοι το ίδιο. Είπαμε λοιπόν ότι το εμβόλιο είναι απολύτως εξειδικευμένο και καθόλου εξατομικευμένο. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη, είναι ένας κανόνας που αφορά το εμβόλιο. Επίσης έχουν γίνει τώρα έρευνες πρόσφατες, έχουν απομονωθεί γονιδιώματα ανθρώπων που νόσησαν και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Και φαίνεται ότι ένα στέλεχος, το οποίο ήρθε από την Κίνα, είναι τελευταία δεδομένα αυτά που σας λέω, ένα στέλεχος που ήρθε από την Κίνα στην Ιταλία, εκεί μεταλλάχθηκε, έγινε πολύ πιο λιμωγόνο και πέρασε στην Ισπανία. Η Ισπανία δηλαδή τώρα θεωρείται ότι έχει μολυνθεί από στέλεχος της Ιταλίας, το οποίο άλλαξε μορφή και δεν είναι το πρώτο στέλεχος αυτό που ήρθε από την Κίνα. Έχουμε λοιπόν και εδώ πολύ σοβαρά θέματα. Θέλουμε να παραμείνει σταθερός ο ιός. Ευτυχώς η εταιρεία Moderna, έχοντας απομονώσει μια πρωτεΐνη, την πρωτεΐνη S του ιού, η οποία είναι η πιο σταθερή από όλο το βιολογικό σύστημα του ιού, πιστεύουμε, αυτή η πρωτεΐνη να διατηρηθεί σταθερή, να χρησιμοποιεί δηλαδή ο ιός τον ίδιο υποδοχέα και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτελεσματικό εμβόλιο. Επίσης βρέθηκε κάτι άλλο πολύ ανησυχητικό στους μακάκους, δηλαδή στους πιθήκους που έγιναν τα πειράματα. Τα εμβόλια που έχουν γίνει έχει αποδώσει ως προς την πνευμονία, δεν έχει αποδώσει όμως ως προς το κρυολόγημα. Ακούτε τώρα με τη διαφοροποίηση που έχει γίνει. Ενώ καθάρισε ο μακάκος, δηλαδή το πειραματόζωο, από άποψη πνευμονίας, εν τούτη στελέχη του ιού παρέμειναν στο ανώτερο αναπνευστικό, με τη μορφή κρυολογήματος, πράγμα το οποίο θα τον κάνει πάλι και να μεταδίδεται και να κατεβαίνει προς τους πνεύμονες. Αυτό είναι μια επικίνδυνη, θα λέγαμε, πλευρά που δεν ακούγεται πολύ και είναι κάτι που ανησυχεί τους επιστήμονες. Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται όντως ανησυχητικό, δηλαδή πολύ από εκεί που λες ότι ξεμπέρδεψα, δεν ξεμπέρδεψα. Ναι, σαν πειραματόζωα. Τώρα θα το δούμε αυτό αν ισχύει και στους 30.000 εθελοντές της Moderna. Δηλαδή, ο ιός αυτός να είναι πολύ αποτελεσματικός στα θέματα της πνευμονίας, αλλά να παραμένει, γιατί είπαμε ότι ο ιός αυτός συνδυάζει δύο ιδιότητες, και του κρυολογήματος και της πνευμονίας. Ναι. Οπότε υπάρχει ο φόβος να παραμένει πολύ ανθεκτικός έναντι του εμβολίου ως προς το κρυολόγημα και να είναι πολύ αποτελεσματικό το εμβόλιο ως προς την πνευμονία. Γιατί υπάρχουν αυτές οι προβλέψεις των επιστημόνων ότι ο ιός θα παραμείνει μέσα στην κοινότητα μετά από κάποια χρόνια, θα παραμείνει ένας απλός ιός του κρυολογήματος. Και εκεί είναι κάτι που ανησυχεί τους επιστήμονες, μήπως παραμένοντας ως ιός του κρυολογήματος συνεχίζει να μεταδίδεται μέσα στην κοινότητα και κατεβαίνει προς τους πνεύμονες. Αλλά είπαμε ότι όταν κατεβαίνει προς τους πνεύμονες, το εμβόλιο είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Είναι και αυτό μια καινούργια, θα λέγαμε, διαπίστωση που έχει κάνει η επιστημονική κοινότητα. Ανησυχητική, αλλά αντιμετωπίσιμη. Μάλιστα. Πάντερ μου, τώρα να σας ρωτήσω λίγο και για το πιο πρακτικό της υπόθεσης, στην καθημερινότητά μας δηλαδή. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι διάφορα μέτρα λαμβάνονται, διάφορα μέτρα που λαμβάνονται δεν εφαρμόζονται. Και μάλιστα το βλέπουμε αυτό από ανθρώπους που είναι ιδιαίτερα προβεβλημένοι. Βλέπουμε δηλαδή καταστάσεις στις οποίες δεν τηρούνται τα μέτρα προστασίας και απαγορεύονται άλλες καταστάσεις που πάλι δεν τηρούνται τα μέτρα προστασίας. Δηλαδή αυτή η σύγχυση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην καθημερινότητά μας, βλέπετε ότι μπορεί να εξομαλυνθεί ή θα συνεχίσουμε κάπως έτσι μέσα σε όλο το καλοκαίρι και κάθε μέρα θα ανακοινώνονται 50, 60, 70, 80, 100 κρούσματα? Δυστυχώς είναι ένας φαύλος κύκλος. Όσο επιμένει ο ιός, τόσο θα αυξάνεται και η σύγχυση και ο πανικός. Και έτσι τα μέτρα που θα λαμβάνονται φαίνονται λίγο σπασμωδικά.
Με την έννοια ότι δεν είναι τόσο άμεσα αποτελεσματικά. Ενώ θα περιμέναμε τώρα τα κρούσματα αυτά να έχουν πάρα πολύ μειωθεί, σχεδόν εξαφανιστεί, να έχουν μείνει 2 με 3 την ημέρα, ακούμε για 50 και 60. Όσο τα κρούσματα αυτά παραμένουν υψηλά, τόσο θα βλέπουμε και αυτή, θα λέγαμε, την ασάφεια ως προς τα μέτρα. Αυτή την ασυναρτησία των μέτρων. Αυτό που λέμε για συναρτησία των μέτρων οφείλεται ακριβώς στον πανικό ότι παίρνουμε μέτρα και παρόλα αυτά παραμένουν υψηλά τα κρούσματα. Γιατί είπαμε ότι τα μέτρα αυτά, επειδή θέλουν παράλληλα να διασώσουν και το οικονομικό στάτος μιας κοινωνίας, δεν είναι πολύ αυστηρά, δεν είναι πολύ αποτελεσματικά. Ναι, ναι. Με αυτή την έννοια. Ναι. Είναι, θα λέγαμε, πάρα πολύ επιεικοί. Έχουμε γίνει πάρα πολύ επιεικείς προς τον ιό. Αρχίζουμε και δημιουργούμε συνθήκες φιλοξενίας. Ναι. Δεν έχουμε την αυστηρότητα των προηγούμενων μηνών. Πράγμα την οποία και δεν μπορούμε και να εφαρμόσουμε. Γι' αυτό και βλέπουμε και τα κρούσματα να παραμένουν και τα μέτρα να είναι έτσι ασυνάρτητα και ανακόλουθα. Και ο βασικός λόγος που αυξάνονται είναι το άνοιγμα των συνόρων και οι τουρίστες. Ακριβώς. Θέλουμε δηλαδή να διασώσουμε και την κοινότητα από την βιολογική επίθεση του ιού, αλλά να διασώσουμε και την οικονομία. Αυτά είναι λίγο αντιφατικά μεταξύ τους και γι' αυτό πληρώνουμε ακριβώς αυτή την, θα λέγαμε, την αλλοπρόσαλη πολιτική. Την δημιουργική ασάφεια, για να θυμηθούμε. Ναι, 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 μπράβο. Αν είμαστε σε άλλο μήνα του έτους, τα μέτρα θα είχαν μεγαλύτερη συνέπεια, μεγαλύτερη αυστηρότητα και τα κρούσματα θα είχαν πραγματικά μειωθεί. Δεν μπορούμε να το κάνουμε με τόση μεγάλη αυστηρότητα και γι' αυτό παραμένουν υψηλά. Και είναι σπασμωδικές οι κινήσεις που κάνουν τα κράτη και οι κυβερνήσεις. Ενώ βλέπουμε πάρα πολύ τον ιό να επιτίθεται και να διατηρεί ψηλά την παρουσία του μέσα στην κοινότητα, ακούμε συνέχεια τα κράτη να απελευθερώνουν περιοχές και ζώνες του εμπορίου, του συγχρονισμού, χωρίς σαν να ισχύουν δύο διαφορετικά καθεστώτα. Αυτά λίγο μπερδεύουν τον κόσμο. Πώς είναι δυνατόν και ο ιός να είναι εδώ και εμείς να είμαστε τόσο χαλαροί? Δυστυχώς προσπαθούμε να σώσουμε τα θέματα της οικονομίας και αυτό το πληρώνουμε με νέα κρούσματα. Μάλιστα. Πάτερ μου, αν μου έχει διαφύγει κάτι και θέλετε να προσθέσετε, ευχαρίστως. Τίποτα άλλο, περιμένοντας, θα λέγαμε, αναμένοντας που λένε τον κοντό, περιμένοντας τον ιό, θα λέγαμε, για το εμβόλιο. Μάλιστα. Για τη δεύτερη φάση, τη δεύτερη πανδημία που θέλει. Πάντως είμαστε ακόμα στην πρώτη φάση. Ο κόσμος να μην έχει την αυταπάτη ότι έχουμε περάσει μια δεύτερη πανδημία και έχει ξεκινήσει. Όχι, είμαστε ακόμα στις ουρές της πρώτης. Αλλά επειδή δεν έχουμε τη μεγάλη αυστηρότητα των περιοριστικών μέτρων, δεν υπάρχει εμβόλιο, δεν υπάρχει φάρμακο, γι' αυτό και τα κρούσματα έχουν επανέλθει σε αυτό το βαθμό. Και αυξάνονται. Μάλιστα. Ναι. Πάτερ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Χρήστο μου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.